λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δια της εκλογής της 21ης Μαρτίου του έτους 1943. Χωριών Πητήθηκια. Εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 285. Ψήφισαν 284. Το ενός ροπαυλής πολίτης. Κατάλαβα το λέω. Υποψήφιος Άγγελος Αβραάμ. Ο Αγγιουλής του Αβραάμι. Λευκή ψήφη 127. Μπράβο! Μαύρη ψήφη 157. Υποψήφιος Πολυδεύκης Χατζηνιάρχου. Λευκή ψήφη 181. Μπράβο! Μπράβο! Μαύρη ψήφη 103. Υποψήφιος Μιχαήλ Σταυρινού. Λευκή ψήφη 264. Μπράβο! Ησυχία! Ησυχία, παρακαλώ! Νέος κοινοτάρχης Πητηθκιών Μιχάλης Σταυρινού. Να γριέψουν τόσο πολύ οι χωριανοί με τις εκλογές. Να τσακώνονται, αντί να κοιτάνε το καλό του χωριού. Ένω καρά Ιωρκίτσο Μιχαηλάς που φταίσει. Εφανατίσαν τους χωρκανούς, όχι πως ο Αντζουλής πάει πίσω. Ντάει, για να καταλάβεις, ήρθα να αγοράσω φάρμακα και γάζες για το γιατρείο. Με τόσους φατσιμένους ελείψαν μου όλα. Άμα περί του, ήρθα να σε δω εσένα ένα στράτο. Έχουμε όλη την έννοια σου. Δεν θα δυναίκεται για πολύ. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Να μου θέλεις να πεις. Θα πεθάνω, Πετρή. Μεθαύριο θα με κρεμάσουν. Μη σε νοιάζει. Εγώ είμαι έτοιμος. Τη μάνα μου σκέφτομαι. Θα της είναι πολύ δύσκολο όταν το μάθει. Και αυτό σε παρακαλώ να είσαι στο πλάι της. Να τη στηρίξεις όπως μπορείς. Άμα είσαι δίπλα της, θα είναι λιγότερος ο πόνος. Σ' αγαπάει, σαν να είσαι και εσύ γιος της. Να είμαι δίπλα της. Και όσο το λέω μου, να την έχω σαν τη μάνα μου. Σε ευχαριστώ. Σε παρακαλώ,
Δώσε και αυτό στη... στη μητέρα της αγαπημένης σου. Είναι ένα φυλακτό από τη μεοξύλο μου, το είχε δώσει η μάνα μου όταν έφυγα για τη μικρασιατική εκστρατεία. Το είχα κρυμμένο πάνω μου στην Τουρκία. Θέλεις να το δω από τη σειρά πολυμνίας. Να με θυμάται και να... και να την προστατεύει. Ξέρω για σένα τώρα είναι δύσκολο να πλησιάσει το αρχοντικό του Καράγιορκη, αλλά φαντάζομαι να βρεις μια ευκαιρία να της το δώσεις. Δεν έχει ζένια. Να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου να της το δώσω. Και ευχόμαι να παντρευτείς την αγαπημένη σου, τη Γαλάτια. Δεν θα βρει καλύτερο άντρα από σένα. Και σένα σου αξίζει να έχεις τη γυναίκα που αγαπάς πλάι σου. Γιώνα σας, αϊκόμα νυχούς σας. Πέμ, δεν μπορείς σκέφτηκες. Γαλάτια, μακάρι να εμπόρουν να σου δώσω την απάντηση που θέλεις. Άμα γίνεται. Εν πρόκειται να διαλύσω τον αραγωνά μας. Φίβο, δεν θέλω να σε παντρευτώ. Είμαι ξεκάθαρη μαζί σου. Εκτιμώ σε σαν άνθρωπο, αλλά εσύ αγαπώ. Αγαπώ κάποιον άλλο. Και θέλω να ζήσω τη ζωή μου μαζί του. Εγώ όμως αποφάσισα να ζήσω μαζί σου. Αγαπώ σε. Θέλω σε. Και είμαι διατεθειμένος να σε χαρίσω σε κανέναν άλλο. Μα πρέπει να το θέλουμε και δυο. Και εμένα η καρκιά μου είναι του Πετρί. Στο τέλος η καρκιά σου να γίνει δική μου. Να το δεις. Δώσ' μου μια ευκαιρία να σου το αποδείξω. Να γνωρίσεις κάποιαν άλλη κοπέλα που ένα μπορεί να σου προσφέρει τούτα που σου αξίζουν. Που να σε θέλει. Εσύ μου αξίζεις. Είσαι πολλά σπουδαία κοπέλα για να σε αφήκω να αφήσεις ποτά σιωρκά μου. Και έτσι ηλίθιος πίστεψε με, ένιμε. Εντάξει, εντάξει, μπορεί να μένει μου τυχερός να σε γνωρίσω πριν τον Πέτρη. Αμά ήμουν τυχερός να σε γνωρίσω πριν φυσμητά του. Τούτον το πράγμα για μένα κάτι σημαίνει. Εν το θωρείς. Εν ο Θεός που με έπεψε στον δρόμο σου. Για να σε γλιτώσω από ένα μεγάλο λάθος. Λάθος είναι ο γάμος μας, Φίβο. Ο Πετρής είναι το γραφτό μου. Όχι εσύ. Σκέφτου λίγο λογικά. Πόσο ευτυχισμένη να είσαι σε ένα γάμο που να σε χωρίσει από την οικογένειά σου. Εν να ζεις μια ζωή χωσμένη που τον χείρι σου. Δίχα την ευκίνη του. Εν να χάσεις την αγάπη της οικογένειας σου για την αγάπη του Πετρί. Τούτος ο έρωτας. Μόνο δυστυχία μπορεί να σου προσφέρει. Πρέπει να το καταλάβεις. Το μέλλον σου. Μόνο μαζί μου. Καθόλου καλά, Μάγκρετ. Η ιατρή μου είπε πως η αρρώστια έχει υποτροπιάσει. Μην ανησυχείς, Τζόνι. Και πριν δεν ήσουν καλά, και έγινες καλύτερα. Και τώρα έτσι να γίνει, να γιάνεις. Είμαι χειρότερα από πριν, Μάγκρετ. Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω ελπίδες για το γάμο μας, αλλά δεν μου έμεινε πια καθόλου κουράγιο. I feel so tired. Να σου δω εγώ κουράγιο, Τζόνι. Μην έχεις εννιά. Εσύ είσαι δυνατός άνθρωπος, μεν το ξιάνεις. Πόσο τυχερός είμαι που σε γνώρισα, Μάγκρετ. Τις πιο ευτυχισμένες μου στιγμές τις πέρασα στην Κύπρο μαζί σου. Ακόμα δεν ζήσαμε τίποτες, Τζόνι. Έχουμε πολλές στιγμές να ζήσουμε έναν τάμα.
Και με ένιξε, Άννες, ότι έταξες μου ότι να με πάρεις Αγγλία. My darling, μακάρι να γίνουν σαν όπως τα σχεδίαζα, αλλά τώρα το μόνο που ελπίζω είναι να προλάβει να φτάσει ο γιος μου στην Κύπρο και να το δω ξανά από το πεθάνω. Τζόνι, να χαρείς, μέσα σε μηχανές έτσι σχέδιο. Μια χαρά είναι να είσαι. Και ο γιος σου, να το δεις. Πρώτα ο Θεός, να μαζί μας που είναι ο γάμος μας. Κατά τον λόγο, πότε τον καρτέρας, εσύ καιρό που έπεψε τηλεγράφημα ότι είναι άρτη. Το τελευταίο μήνυμα που πήρα έλεγε πως το καράβι του εγκλωβίστηκε στη Κελάνη. Τους καταδίωξαν μέχρι εκεί οι Ιαπωνέζοι. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και αν θα καταφέρουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ελπίζω μόνο να είναι καλά ο γιος μου. Μια χαρά είναι ο γιος σου. Και για το χατήρι του και για το χατήρι μου, ένα Γιάννης. Τζόνι, έταξες μου ότι να με παντρευτείς. Αν μου γελάσεις. Η αγάπη σε έναν αντρόγινο έρχεται σιγά σιγά μες στο γάμο. Τι δική μου. Είμαι προξενιό που παντρευτήκα. Νομίζεις έθελε να πάρει η μάνα μου τον τζίρι μου. Τώρα, δεν κάνει βήμα δίχα του. Αγαπιούνται όπως τα φιλικουτούνια. Ο έρωτας, ένα άρας που φυσάζω φεύκει. Όπως να αφήσω δικό σου γιον Πέτρη. Είναι η αγάπη που βαστάθηκε ο πλάσματα μαζί και αντέχουν όλοι τους στη ζωή. Και η αγάπη έρχεται σιγά σιγά. Εμπόνι ξέρεις. Για τούτο συντυχανείς έτσι. Ξέρω, Γαλατία. Ξέρω. Και εγώ ερωτεύτηκα. Τι είναι να μου κατάλαβα. Δεν πιστεύω ποιος σε έρωτες. Πιστεύω όμως σε εμάς. Τερκάζουμε. Είμαι σίγουρος ότι μαζί να κάνουμε μια αξιολάτρευτη οικογένεια. Μαζί μου να είσαι ευτυχισμένη. Με τον Πετρίν όμως, να είσαι μια ζωή βασανισμένη. Ξέρεις το. Πετρίς, θα με αφήνει ποτέ να βασανιούμε. Είναι στο χέρι, το νομίζεις. Ένα τον αφήγει ο τζίρις σου σε ησυχία. Ένα τον αγίει να κάνει χαΐρι. Δεν τα λέω να ζείτε. Να βρούμε τρόπο. Εντάξει, εντζε λάλλω ότι ο τζίρις σου έχει δίκιο. Μην με παρεξηγείς. Αν με ρωτάς, έκανε πολλά λάθη μαζί σου. Δεν θα σου πει ποιον είναι το σωστό και το πρέπει. Ούτε σωστό να βασανεί έτσι τον Πέτρη. Αλλά τούτος είναι. Είναι να μπορούμε να κάνουμε. Γιατί θέλεις να ζεις σε έναν δρόμο γεμάτο εμπόδια. Αντί να παρπατάς σε έναν δρόμο νήσιο στρωτό δίπλα μου. Αγαπώ σε γαλάζια. Και σιγά σιγά να μ' αγαπήσεις και εσύ. Άντε, ελάτε κοντά να φάμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, μητέρα. Εν καλά που λαλούν άλλο πως ότι αγαπάμε, πεθαρά μου, α. Ένα της περάσει. Με μαραζόμεις. Έσχος, είσαστε μπαγαπώντιες, εγίνησκετε, εκάμετε καρπονοθία ρε λέσσα. Έχει δίκιο να τσουλήσω, ρε. Ολόκληρο 80 πηγήθηκια και 20 ψήφους μαύρους εμπιάνε ο Μιχαήλας όλα. Τα χαζίρινε και 20 δαμέ που τον εμαυρίσατε. Έκαλω. Ψυχραιμία, ψυχραιμία λαλούμε. Πολιτεύκη, οι εκλογές είναι εγκαθαρές, δεν το καταλάβει και μανιχόν σου. Είναι πολλά πράγματα που θωρώ. Είναι ώρα τώρα να δείξουμε τον νου μας. Εμά έγινετε ρε πολιτεύκη, περιπέσουν μας. Ησυχία, κύριε. Έχω ακόμα μια ανακοίνωση να σας κάνω. Για την επίσημη ανακήρυξη του νέου σας κοινοτάρχη Πητηθιών, του κύριου Μιχαήλ Σταυρινού, θα πρέπει να πάει στον έπαρχο Λεμεσού για την ανακήρυξή του. Είσαι και σου πληρωμένος που λέω του σιώ. Πώς θα σου έχω και για να νυφκάλεις μου κτάρι. Σε παρακαλώ, τι δουλειά μου κάνω. Ο λαός μίλησε. Εν είναι ο λαός που μίλησε, εν ο παράς που μίλησε. Μα γιατί έτυχες την αλήθεια ρε. Ο άνθρωπος είναι που φταίει. Ποια είναι αλήθεια, Λουλά. Ότι είναι κολόζες δικό σου. Εν τούτη αλήθεια μου δεν είναι. Για όνομα του, μη ρυφκυλάει στη φωτιά. Πολύ εύκαι. Εσένα, εσέ πειράζει που μας περιπέζουσαι. Η αλήθεια, Τζουλή, είναι να φανείς την ιστεκά. Τώρα, είναι ώρα να κάνουμε ρεζιλίκη. Ζατί μια ζωή είναι έτσι μαλαπάπασή σου. Αν μακρόντιασουν, ήταν να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Άντε κοπέλια, πάμε να φύγουμε, γιατί θα με έρκεψαν και βρωμά πολλά.
πιο πέτυχες. Στο καλό. Ο Τζουλής τώρα. Καμπή. Ζήβαρα σε όλους. Σήμερα γιορτάζουμε. Εμένα είναι ο Στεφανής που μου είπε για τον κατάσκοπο που ήθελε να σκοτώσει το στράτο. Ο Στεφανής τον ήξερε. Είπε μου ότι είδε τον μια φορά να συντυχάνει με το στράτο στο μεταλλείο. Μετά που πήγε για πρώτη φορά για ανάκριση ο Στεφανής, ξαναείδε τον στον αστυνομικό σταθμό. Ήταν εκεί για την ανάκριση του στράτου. Όχι, ήταν για άλλο λόγιαμε. Αμά, οι αστυνομικοί δεν έχουν ιδέα για τούτο. Πω ο στράτος γλίτωσε από το δολοφόνο του και τώρα πάει ακραμάλα. Τούτος ο κατάσκοπος ήθελε να σκοτώσει το στράτο για να μην το ομολογήσει. Προφανώς. Ο κάθε κατάσκοπος ξέρει πολλά μυστικά και πολλούς ανθρώπους που αν αποκαλυφθούν κάνουν μεγάλη ζημιά στην ομάδα του και στην πλευρά που υποστηρίζει. Άρα, Τζόνι, ο στράτος που τα καλά προδότης είναι κατάσκοπος των Γερμανών. Πολλά πράγματα στον πόλεμο δεν είναι όπως φαίνονται. Σε παρακαλώ. Πρέπει να φύγεις αμέσως και να πάει να βρεις τον Πολυδεύκης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει να με δει. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Very, very urgent. Επίγουν. Έπρεπε να σε το πει. Συμπάθαμε που σε πια από το λεμόνα, μα ώρα της ώρας να έρθει. Πε μου, τι έχεις, έγινε και κάτι με τη Γαλατία. Όχι, είναι για τη Γαλατία, ναι. Γυαλό σου που ήρθα. Φέρνω σου κάτι. Γυαλό μου, που ποιο. Το... που το στράτο. Επία και είδα το σήμερα στη φυλακή. Στράτο. Είναι μόνο τούτο, ναι. Εφυλαχτώ. Εφυλαχτώ, ναι. Φόρεν το στον πόλεμο της Μικρασίας. Εδώ και τούτο η τσιράμαρη μου. Κάτι για να τον θυμάσαι, είπε μου. Ζήτησε μου να έρθω να σου το φέρω και δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Ξέρεις, ξέρα πολύ μια με. Έφυγε η απόφαση ότι... ότι να τον κρεμάσω. Σε δύο μέρες, ναι. Εγώ πού καταλάβω από τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι ο Μιχαήλ θα βγει με την αξία του. Άκουσα πολύ κόσμο που θέλει να τον μαυρίσει. Πέτα, νέτα μου. Αφού βαρεθήκαν τον Μιχαήλ, νολά. Αν τ' άλλο και ψηφίσαν του. Είναι η αλήθεια, μην είσαι και ο ξυστικός. Μα από την άλλη σκέφτομαι και να λέω πως τη σήμερα ημέρα, άμα έχεις το παρά, ούλα γίνονται. Εγώ λέω σας κάποια άλλη παταλογιά να κάνω. Εγώ ξέρω πολλούς που τους εκοντέψαν να τους πιερώσουν και αν εδεχτήκαν και πολλογιάσαν τους. Ούλοι θέλαν τον Πολυδεύκη. Μα να μου θέλετε να πει, ρε κοπέκη. Πώς έγινε για εκείνο που λαλεί ο Αντζουλής.
Τσίνταλος να γίνει και καρπονωθεί, αφού ο καφενές ήταν κλειστός και οι κάλπες ήταν σφραγισμένες. Άμα θέλει ο άλλος να κάνει την παραποκιά, βρίσκει τον τρόπο. Και κάνεις παντές και δεν ξέρεις τον Μιχαήλαν και τον καμπρό σου. Εγώ νομίζω πρέπει να σηκωθούμε ενός φωτσαν ώρας και να πάμε ολόγια στον έπαρχο τώρα που κλειώ. Μάτε και πήγαμε ρε χαμπιέ να μας βάλουν συφτήν εμάς και που την άλλη, ως την αύρουν την παραποκιά και τους κλέφτες, κάτσε άρε ψόφ. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε θκέφιν δίκλη, να σιωπήσουμε και να έχουμε τον Μιχαήλαν να τόσα χρόνια πάει στην κελέ μας. Ναι, το έχει δίκιο νημίτσα. Ήταν να πω. Δεν ξέρω, μπορεί να σε λες και δίκιο. Ωρα καλή, πουλιδεύκησε τα μέγερευκά σε σώσου. Μα δεν μπορώ να σε πετσερά. Κάτσε σου γιώνα σου έναν καφέ. Εχάσαμε που χάσαμε τις εκλογές. Ας πούμε και τον καφέ της Παριορκάς. Μα Παναγία μου, ποιος δεν μου φύγει και μουχτάρης. Να χαρείτε, δεν μου πείτε ότι είναι ο Αντζουλής. Όχι, έφυγε ο άλλος ο παραπότης. Κοινός που είχαμε πριν. Ρίτα, πες μου είναι που έγινε και εντιάει στις εκλογές. Φαίνεσαι όμως συγκριτισμένη. Έρχομαι από το σανατόριο. Έπαιξε με ο Τζόνις άρον-άρον να έρθω να σε βρω, να πάεις να το δεις. Θέλει σε επίγον. Δεν πάει αν τίποτε. Είναι καλά, άμα είναι για λόγο το που να πάεις. Θα έρχομαι για το στράτο που σε θέλει. Για το στράτο. Πού σε πάω. Α, δέσαι τελειά. Στο καλό μου, Πολιτεύκη. Να, παίρνω και εγώ. Ολόγια στον έπαρχο, Πολιτεύκη. Και από μέσα στα χέρια σου που βάζεις το μουχταρι λίκη. Είπε μου να σου φέρω τον το φυλαχτό και εσύ να καταλάβεις. Εν που τον βοήθησα. Και εκείνον και τη μάνα του όταν πρώτο ήρθα. Ένα άνθρωπος που εκτιμά εν ξηχάνει. Μπορεί να μην το ξέρεις, Πέτρια, μα με το στράτο εκουβεντιάσαμε. Άμα έρχεται με την κυρά Μαρηγό στο κονάτσι, εσύ τη χάναμε για σένα και την Γαλάτια. Επιστεύκε και εκείνος ότι τερκάζεται. Ξέρω το. Είπε μου να μην το βάλω κάτω. Σπουδαίος άνθρωπος. Κρίμα να χαθεί. Και εμένα αισθάθηκε μου πολλά. Δεν είχα και κανέναν άλλον να κουβεντιάσω. Καταλάβω. Όλοι χρειάζομαστε ένα στήριγμα στη ζωή μας. Πέτρι μου, συμπάθαμε. Συγχώρα με. Με μου ζητά συγγνώμη, κύρα Πολύμνη. Εγώ δεν παρεξήγω. Και εγώ μαραζώνω που να πεθάνει ο στράτος. Να χαρείς πιένε τώρα. Πιένε να με σε βρει δάμε ο Καραγιώργης. Και ευχαριστώ. Κύριε Απολυμνία, για το φυλαχτό μεν έχει σένια. Εν το είπα σε κανένα και ούτε πρόκειται να το κάνω. Έχει γεια. Thank you.
Ποιος ευκήκε, Στεφανή. Κερτίσε ο Μιχαηλάς. Ναι, τσίνος σε κερτίσε. Μα σαν να μου και χαίρεσαι. Γιατί όλοι είμαι στο χωρκό μου αραζών. Χαίρομαι. Αφού τσίνον έθελε να βγάλει ο κύρις μου. Και επικέρωσε, επικέρωσε, κατάφερε. Για να το κάνει κάτι ξέρει. Τέλος πάντων. Μάφια για λίγο και να γίνει και η μαστόρισσα εδώ μέσα. Μένε η ζένια και εγώ ήθελα να γίνω μαστόρισσα μέσα στο φωτογραφείο σου. Εγώ έχω μια λίτρε ορπίες για το μέλλον μου. Έτσι θέλω τις φωτογραφίες που βγάλεις με τους κουρούπετσους, Στεφανή. Είναι ωραίες φωτογραφίες τούτες. Τούτη κουρούπετσι είναι οι αρκάτες στο μεταλλείο. Και από ό,τι θυμούμαι, τούτες οι φωτογραφίες αρέσκα σου. Στεφανή, πρέπει να δεις τι μπορεί να κάνεις. Η δουλειά στο φωτογραφείο είναι και η δουλειά του Χερκού. Ο κύριος μου έχει τόσα ριάλια. Ναι. Ο κύρις σου έχει τόσα ριάλια. Αμα εμείς δεν έχουμε. Εμείς δουλεύουμε για να τα βγάλουμε. Κι ως τώρα δόξα ο Θεός, εδιούσαν μας τα φωτογραφίες που βγάλα και το μεταλλείο. Ο κύρις μου είπε μου ότι να με κάνει πολλά πλούσια. Τόσο πλούσια που θα το φορεί ο νους μου. Ώστε. Μακάρι. Για τούτο σε ουλαλό, Στεφανή μου. Άιστες πελάτες. Κι αν μου δω και γίνα που μου τάσει, εσύ να έχεις άλλα πράγματα να τσεκείς. Έθα έχεις ανάγκη μοιόντες φωτογραφίες. Μπορεί να μας δω και χωράφια, και υπερβόλια, και σπίθια. Και να έχουμε κι εμείς τους δούλους και τους αρκάτες μας. Πειράζεσαι να μείνεις σε φωτογράφος πιο και να γίνεις και σου τσιφλικάς, σαν τον Καραγιόρκη. Φανούλα, σαν να σε πήρε πολύ νερά ο νους σου. Εμένα αρέσκει που είμαι φωτογράφος. Στεφανή, δεν ήξερα αν το κατάλαβες. Αμα η ζωή μου αλλάζει και μητά μου πρέπει να αλλάξει και η δική σου. Δεν ήξερα για λόγο σου, αμα εγώ γίνος που ήμουν είμαι. Και αμέσως αρέσκει ποιον. Θα αρκούμε πρέπει να φκελέξεις κάποιον άλλο. Καλό. Είπα να τη ζω πολύ αέρα. Έθελα νομίζω ότι την έλεγχω. Καλά έκαμες, γιέ μου. Κάτσε. Μητέρα, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Πέ μου, γιέ μου. Ξέρεις το πως αγαπώ πολλά τη Γαλάτια. Δίπλα μου είναι πολλά ευτυχισμένη. Και σου το ίδιο. Λοαρκά ζω που και να πάμε να σε πάρουμε μητά μας. Για να σας προσέχω. Δεν θα σας λείψει τίποτε. Ξέρω τα τούτα, γε μου. Εν τζεν εμέναν που πρέπει να καλάρεις. Τούτη εν απόφαση της Γαλάτιας. Εν τούτη χάρη που θέλω. Να της πεις καμιά καλή κουβέντα για λόγο μου. Εσένα να ακούει σου. Η Γαλάτια μου ακούει μ' ανοιχά την καρκιά της. Καλώς την για την όμορφη. Καλώς την κορώα μας. Δεν πήγες μέσα και έφεξε ο τόπος. Άντε, τώρα που ήρθετε να κάτσετε, να σας βάλω να φάτε. Ένα λεπτό πρώτα να σας πω τα ευχαριστά. Τα ευχαριστά. Έκλεισα τόπο για την έκθεση. Είναι τα τόπο. Μια αίθουσα κοντά στην πλατεία. Την πιο μεγάλη και την πιο κεντρική της μόρφου. Μπράβο, πολλά ωραία. Και για πόσον καιρόν έκλεισες την αίθουσα? Για 10 μέρες. Μια εβδομάδα πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά μα θέλεις, θα την κλείσουμε για παραπάνω καιρό. Είναι να πουλάξεις, καλά. Ναι, δεν καλά, νομίζω. Και για τα έξοδα, έθελω να είσαι ούτε καμιά νένια. Ούτε σου, αλλά ούτε σου ο Λευτέρης. Εδώ ρωνούν λαμπουλό μου. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα τι άλλο να σου πω. Τίποτα να μην μου πεις.
Αρέσκει μου να θωρώ τα όνειρα σου να γίνονται πραγματικότητα. Πόσον καιρόν καρτέρας να την κάνεις την έκθεση, κόρη μου. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, Γαλάτια μου, πρέπει να έχουμε δίπλα μας τους κατάλληλους ανθρώπους. Τους που ξέρουν και μπορούν να μας βοηθήσουν. My friends, I was waiting for you. Σε περίμενα. Κάθισε. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σώμα το σύστημα. Τζονί, να μου κάνεις. Η Ρίτα είπε μου ότι είσαι ροκτέρεψης. Είμαι οκ, προεδεύκης. Τα νέα μου σε τον Στράτο δεν είναι καθόλου καλά. Θα κρεμαστεί. Ξέρω το. Είσαι σίγουρο. Σε δυο μέρες να τον κρεμάσω. Ήρθε ο Νακριτής και πήρε και κατάθεση από μένα, ξέρεις. Εν και είπες του γυρά που μου είπε και εμένα, ναι. No, of course not. Σίγουρα όχι. Του είπα μόνο ότι τον Στράτο τον είδε μια-δυο φορές, αλλά δεν τον ξέρω καλά. Και για το μεταλλεύμα, ερώτησες. Με ρώτησε φυσικά. Είχε στοιχεία για τα φορτία που μπλόκαραν οι Γερμανοί. Και είναι να μου το πες. Του είπα ότι εγώ πουλούσα μετάλλευμα στο όνομα μιας εταιρείας που είχε όλα τις τα πιστοποιητικά. Από εκεί και πέρα δεν ήξερα τι γινόταν. Όλα ήταν νόμιμα και δεν χρειάστηκε ποτέ να την ελέγξω περισσότερο. Έπαιξε και εσύ τον ανήξερο, όπως έκαναμε και εμείς. Και τώρα, ο Στράτος καταδικαστεί. Πολυδεύκης, ο Στράτος δεν είναι ο πρώτος που αφήνουν οι σύμμαχοι να καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ είναι αθώος. Αν πούν την αλήθεια στην αστυνομία, τότε πρέπει να αποκαλύψουν όλη τους τη μυστική δράση. Γι' αυτό μπορεί και να τους κοστίζει και τον πόλεμο. Δεν θα ρισκάρουν και να χάσουν. Προτιμούν να θυσιάσουν το Στράτο για το καλό του πολέμου. Δυστυχώς, έτσι λειτουργεί η κατασκοπία. Είναι σωστό, Τζόνι, όμως. Είναι σωστό. Είναι να χαθεί ένας αθώος. Και εγώ, τούν το πράγμα, είναι να το κουβαλώ βάρος μέσα, ώσπου ζω. Σε λίγες περιπτώσεις, τέτοιες γλιτώνει ένας κατάσκοπος. Όμως, για το Στράτο υπάρχει μια ελπίδα. Συγχαρητήρια, Μουχτάρη. Έφτασες πιον την αβανιά του διορισμένου Μουχτάρη. Είσαι επίσημα ο εκλελεγμένος Μουχτάρης των ποιτηδικιών. Κι ας τους αλλούν να γακούν ώστε να βγάλουν τζαρράτα. Μα, είσαι τους αζούλα και κακόν. Να με δουν τον καλύτερο του σιώρο. Άες τους όλα. Έγινήκαν εκλογές και κέρτισες. Φοβούμαι όμως να μην μας κάνει καμιά νεκατοσιά τώρα ο Αντζούλης και υποβάλει έσταση. Άκουσες το ίντερο εσύ φώναζε μες στο γραφείο του επάρχου. Τίποτε σε θα κάνει. Κι άμα κάνει δεν μπορεί να καταλάβει. Ώστε να πάει το μήνυμα και έρθει το χαπάρι, να ξιαστούν όλα. Ο λαός εμίλησε. Είπε και ο φίλος μας το πρωί στο καφενέ. Τα αποτελέσματα. Εμπού την κάρπη που ευκήκα, είχε εμπού τον νου μας. Πρέπει να μην ήμουν εγώ δίπλα σου. Θα σου πούν τα αποτελέσματα να βγάλει κάλπη. Ξέρεις όμως ότι το εκτιμώ, α. Κι είμαι ευχαριστός. Θα μείνει πάνω μου. Καρονίζε, Μουχτάρια. Καρτερώ πολλά που λέω σου. Και πολλά καλά κάνεις. Άντε, άντε. Να βγούμε στην υγειά σου καλό. Μακάρι να σε πάντα καλά, αφέντη Καραϊορκή. Και πάντα οι μπούντζες σου να τόσο μυάλες. Και να σπάσουν οι οχτροί μας. Υπάρχει ελπίδα για το Στράτο. Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι. Θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή με κάποιον άλλο κατάσκοπο που έπιασαν οι Γερμανοί και τον θέλω πίσω οι Εγγλέζοι. Στη δική μας την περίπτωση όμως, εμείς δεν είμαστε Γερμανοί. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ζητήσουμε να τον ανταλλάξουμε. Και ο δεύτερος τρόπος? Να ζητήσουμε να τον εξαγοράσουμε. Θα χρειαστούμε πολλά χρήματα όμως. Να δεχτούν να τον εξαγοράσουν, σαν πιστεύουν ότι ανατείναξαν το μεταλλείο. Δεν έχουν ουσιαστικές αποδείξεις πως αυτός είναι ο ένοχος. Υποθέτουν πως είναι. Και αυτό βάσει έρευνας που έκαναν. Με αρκετές αμφιβολίες όμως.
Γι' αυτό και μόνο το λόγο μπορεί να δεχτούν να μας τον πουλήσουν. Είναι να μου καρτερούμε, Τζόνι, καλό. Είναι να μου καρτερούμε να πάω να βρω γυάλια. Πολυδεύκεις, wait, δεν κατάλαβες. Ούτε όλα τα λεφτά στο σπίτι σου φτάνουν που έχεις, ούτε και τα δικά μου. Ακόμα κι αν τα βάλουμε όλα μαζί, η ζωή ενός κατάσκοπου είναι πολύ ακριβή. Πόσο ακριβή είναι? Πάρα πολύ ακριβή. Μια κουβέντα σου, ήμουν και για το καλό σου, μάλιστα. Μα τι είναι και καύκαλα τάτε. Γιατί φανούλαν όλη την ώρα ο τσίρις μου και ο τσίρις. Επειδή εσύ ράγει ο καράγιος έκαμε το Θεό και εμείς πέφτουμε τη ζηλή. Καλά εφορείς ότι έχεις μπροστά σου μια ευκαιρία να προκόψεις. Πέταξε την επειδή είσαι σου έτσι περήφανος. Γιατί έκαμε στη ζωή μου, έκαμε το μετασέρκα μου. Δεν έκαστερον τον καράγιος να με κάνει άνθρωπον. Μα είστε μου να βαώσω το μαχαζί και να παρετήσω από φωτογράφος. Γιατί έχουμε ριάλια τώρα, πρέπει να τσεκέραμε στον καράγιορκι. Ένα άσχημα που του λαλώστετε. Εν καλύτερα νέος άνθρωπος να βασανιέται. Σίγουρα, τα ριάλια είναι μια ευκολία. Επέρασες τόσα στον πόλεμο. Το πόη σου ακόμα είναι για εντέλεια. Είναι που σε πειράζει να τα οίκεις και να πνάσεις να έχω. Το πόη μου μια χαρά είναι. Το πόη σου είναι μια χαρά, άμα εσου ένισε και ξέρεις το πολλά καλά. Φανούλα. Θεωρείς ότι ποιον έφασε το άγχος και ενισμύουμε ποιον. Άλλον άκου θα γυμάσαι μπας στο κρεβάτι. Φανούλα μου, αν θέλεις να τον καλάρεις, κόρη μου, είσαι και ο καλύτερον τρόπο. Δεν είναι ανάγκη να τον ρεζιλεύτης έτσι. Ξέρω και εφαλωστείτε πόσες φορές να του πω την ίδια κουβέντα. Μα τα ευλογημένα του είναι τα ριάλια, έτσι να τα κλέψω. Δικά μου. Λες που είναι ξεβήγαινε ο αρφός σου, Μουρτάρης. Δεν τα σηκώνεσαι. Τώρα που ήρθα δεύκεις, έλα κοντά μου, δεν ξέρω τον τρόπο να σε κάνω. Σου περάσουν όλα. Παρέτα με. Να σε παρατήσω. Μα πρώτα πρέπει να κανονίσουμε την κουβέντα που είπαμε. Σκέφτηκες τι? Αν έχω να σκεφτώ τίποτε. Κι αν νομίζεις πως είναι να δεχτώ να υιοθετήσω την κόρη της Ρίτας, είσαι γελασμένος. Θα σου κάνω ποτέ τον το χατήρι. Πολυμνία, εμπολά τα ριάλια. Μένει σε μανί. Μανί είμαι που σε παντρεύτηκα. Και που εσηκώνουμε να φύγω να σε αφήκω με τόσα που μου κάνεις. Φύγε. Χαρκέσαι να βρεις καλύτερα. Εβολεύτηκε και σου μια χαρά. Μην τα σέρνεις όλα πάνω. Έλα, Βασιλίζα μου. Ο κύρις σου επέθανε. Εν έχεις να ακούσεις λόρκασμό σε κανένα μυο. Και αυτού είναι που είδαμε και κάνε το. Είναι για τη διαθήκη μου, κλαίω. Μην τα κλαίσεις κι άλλο. Για τη ζωή μου.
Πολύ μια. Η προθεσμία που βάλει ο κύριος σου είναι διαθήκη όπου και να σε λύει. Φέρ' το νου σου και να κάνεις περιστάσεις. Με κόφτουν τα ριάλια. Να πανούλα στον Πολυδεύκη. Αύριο να σμίξει με τη σειράδη και να μείνεις χάσκοντας σου, τα φάει ο λατζίνος. Μην άγγεις τα ριάκια από τα σιάρκα σου. Και να μην σκέφτεσαι ο δικός σου. Σκέφτονται καλά τι άμας. Γιατί... έλειψα σου εσέναν τα ριάλια. Μου έλειψαν τα ριάλια. Αμα τώρα με τη Φανούλα, η περιουσία της κόρης μας είναι τα Λιάννη. Πολυμνιά, εσύ μου είπες να αναγνωρίσω τη Φανούλα. Όπως και να το δεις, τα ριάλια της κόρης μας είναι αλλιάνουση. Ενώ αν πιάμε και την περιουσία που τον γύρισω, να έχουμε πολλά ριάλια. Δυο περιουσίες, δυο κόρες. Όλοι κερδίζουσι. Όλοι, εκτός που λόγω. Το πολύ κύριε Λέησο, αρκετή το και ο παπάς. Να πω στη Λεμεσόνα, εγώ έχω μια δουλειά. Και φέρ' το νου σου όπου τον έχεις. Και σκέφτου το καλό της κόρης μας. Εν κάνεις πελάρες. Άντε, Βασιλίτσα μου. Κόφκω την κερδέ μου ότι τούτη εκάμασιν καρπονοθία. Γιατί όπως αν τους μετρήσεις, η ψήφη ενευκένουσε. Ρε Άντζουλη, αν πατσέν τα υπολόγισες καλά. Υπολόγισα τα πολλά καλά. Τα επία και είδα και τους ψυχόλους στο χωρκό, έναν και ρώτησα τους. Όχι, είπα μούλι ως τον έναν ότι εμαυρίσαν τον. Καταλάβες, ούλι ως τον έναν. Και ποιος σου είπε, ρε Άντζουλη, ότι λαλούς σου αλήθεια είναι οι ψηφοφόροι σου. Όχι, εμένα δεν τολμούν να μου πούσει ψέματα. Εμένα φοβούνται με. Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι και ο Πολυδεύκης έκαμε την μαφία του. Αφού η ψήφη είναι η τσάτη σου. Κάμε ένσταση, καλό, να δούμε ποιος έχει δίκαιο. Με τι έρχεσαι να κάμε ένσταση. Επία σήμερα στον έπαρχο και καμπαγραφικά. Άμα έδεχονται τις... στάσεις σήμερα, είπα μου, να καρτερώ να περάσουν δύο μέρες. Έπαρε υπομονή, καλό, και πάει σπουφτό μας. Είναι πάω. Γιατί άρχισε να σας βγει κοβίσκος. Όχι, μάνα μου. Όχι, μάνα μου, είναι βρέθινος τώρα άνθρωπος μες στην Κύπρο που να γελάσει το Αντζουλί. Και να είκο εγώ τους καρακιώτσιες, τους κερατάες, τους πεζεβέκιες. Στην υγειά σας, Κορκανή. Κι όσα στο λόγο μου, πως εν να κάνω τα βιλίθια κέντρο της περιοχής. Έθα σας λείπει. Με δουλειά, με φαΐ, με ριάλια. Ό,τι έταξα να το κάνω. Εν να είμαι ο καλύτερος μουχτάρης της Κύπρου. Σιγεία. Σιγεία. Δεν είχαν πει μα ο παπάς δεν εμφανίσει σήμερα. Ούτε για τον είδα. Αφού και ψηφίζεις το κορκό, μάτρε. Η καλά μου είναι. Να λες να πάθεν τίποτες. Παπά να πάω έσω το να δω. Να κάτσεις και που είσαι, έχουμε τόση δουλειά μες στον καβένι και εσύ άμου βράσεις έξω. Μπορεί να πει στο κορκό του να ψηφίζει ο άνθρωπος. Γιατί έκαναν και στο ριζοκάρπασον εκλογές. Ξέρω το ότι εσείς οι δυο έγινε ψηφίσετε με. Αμα έγινε κρατώ ακάμα.
Εν είμαι έτσι πίκρης. Τούτο είναι να το δούμε, Μιχαήλα. Το κακό είναι γίνει πιο, Μιχαήλα. Τούν τη στράτα είναι η χορκανή, εψηφίσας και καρτερούν πολλά που λόγω σου. Εν και σαν πριν που είσαι διορισμένος και είναι διάλλο αρκασμό κανένου. Εσείς να το δείτε, που ελαλούσετε πως δεν με θέλουν οι χορκανοί. Μένω και ταινία και τα πράγματα έθαιναν όπως πρώτα. Ό,τι έταξα, δεν να το κάνω. Μακάρι να το κάνεις, Μιχαήλα, και ας ευχούμε να μην ψεύτες. Σιγεία. Σιγεία. Στην υγειά σου, Δεσποσίνη. Ζώνης Γαλατία μου. Ο Φίβος είναι πολλά καλό κοπέλι. Μπορεί να μην είναι τζίνος που θέλει καρκιά σου. Αμα να δεις, να τον αγαπήσεις. Και για άλλη, άλλη κόρη μου, να αξιάσεις τον Πέτρη. Μάνα, παλιά ήσου δίπλα μου. Τώρα έφυγε Άλεξες να στέκεσαι δίπλα από το Φίβο. Γαλατία μου, είμαι η μάνα σου και θέλω το καλό σου. Δεν θέλω να βασανιέσαι στη ζωή σου. Το σημώνα ξανά δεν ζήσα ποτέ μου. Είμαι δαμέ για λόγους σου, κόρη μου. Δεν είσαι μάνα. Μήτε σου, μήτε κανένας άλλος. Πιένε. Θέλω να μείνω μανησί μου. Άντε, ρε Γιάννη, άντε, ρε Γιάννη, καμιά καγερά, έτσι, ρε, κουμπάρε. Αφαρκές, εις Γιάννης, φορούν δουλειά. Άντε, να σκεδώ. Καλή. Ποιο σου. Γυρά. Όπως πάντα, μια χαρά. Ναι. Ω, Τσινούρκα. Πώς με αγκυρώ. Σωστή. Έτσι. Κύριε Ξέντσι, δείξε τη δουλειά. Τα κόλπα, ξέρεις τι σου. Εντάξει, άντε να σε δω. Και εσύ, αγάπη μου, κούκλα όπως πάντα. Άντε, ακούστε. Ακούστε με και βάλτε το καλά στο νου σας. Λέω ριάλια. Χρειάζομαι ριάλια. Εντάξει. Όπως σας έχω μάθει. Άντε, πιέτε έναν ποτό και όπου αν είσαι να ξεκινήσουμε. Άντε. Πίνε σας τις, να μην σου έρκεψω εσένα. Τι κατάλαβες. Πώς έχετε το, εσού μας έλειψες τώρα, ρε κοπελούι. Άχι. Είναι μου. Θέλω. Άμα, γυναίκα. Α. Έλα, δάση, βγαίνουμε, μην τα καθαρά.
Θες γυναίκα, είσαι και τυχερός. Γιατί με θεράσω μόλις έφυγε, του δάμε και έτσι ξέρετε. Πέ μου, ποια θέλεις. Δείξε μου, να ποια θέλεις. Νερανέτσα που θέλεις. Ο ξένα γκέρα. Τσίνι, δάμε, τσίνι είναι γκέρα. Τσίνι. Καλά, κι άλεξες την καλή. Αν πας και ομολογήσεις το κοζί και μάθει τίποτε η Ρίτα, γιατί δεν έχω πάρει στο κελέ μου. Εντάξει. Α, γέλα. Έλα, δεν κόρη μου. Του δώσε ένα Στεφανής. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, έδωσε να τον περιποιηθείς να μείνει πολύ ευχαριστημένος. Να του κάνει τσίνα που ξέρεις. Εντάξει. Ξέρω, μαστρ, ξέρω. Άτε, άτε. Έλα. Άντε, δεν φοβάσαι. Τάσε. Να μου μιλήσω για το ρίτε κορούες. Είναι ξανά είδετε άνθρωπο να παίρνει με γυναίκα. Αφού είναι τούτα που είπαμε. Δεν άρθει και η σειρά σας. Είσαι ο Βανασί σου. Καλύτερα έτσι. Ο Καραγιώργης είπε να πανηγυρίσει την νίκη του. Έμαθες τα για το στρατό. Ναι. Έμαθα. Ήρθε ο Πετρής ποδά και είπε μου ότι να τον κρεμάσω σε δύο μέρες. Πολιτεύκη, να τον αφήκουμε να πεθάνει. Έχει τρόπο να τον εγκλειδώσουμε. Να πληρώσουμε τους Αγγλέσους και να τον εξαγοράσουμε. Να πληρώσουμε. Χρειάζονται πολλά ριάλια από λίμνια. Πόσα πολλά. Πάρα πολλά. Ποιο είναι το καλύτερο γυναικείο όνομα για σένα? Το καλύτερο για μένα? Ναι, το πιο αγαπημένο σου. Ο κάθε Καράγιορκης και ο κάθε Φίβος είναι εχθρός μας. Προτιμούν να εκτελέσουν έναν αθώο, έναν ήρωα, για να μην αποκαλυφθούν ήδη. Ξέρω, το είναι άδικο. Μήτε ξυπνητή, μήτε τσιμισμένη ησυχάζω που να με παντρέψουν με το ζόρι. Και συλλαλείς μου να τα φύγω να πάμε με τη ροή τους. Περαστικά σου ρε Αντζούλη. Ακούεις, κι ας σερβίριζαμε τσάι κουρτουνιά, γιορνώ σου ένα ρε χαλάλι σου. Την νίκη μας πρέπει να γιορτάζουμε, είναι έτσι Αντζούλη. Να με μαύρο ήρευκε. Ήγε συνταγενείς που είναι ο μάστρος σου. Α? Πού ήσουν ψε Στεφανή. Θέλω να νιώθω υποχρεωμένη σε κανένα. Θέλω να έχει δικαιώματα πάνω. Ό,τι αποφασίσεις εσύ γαλαδιά μου. Ήτου δαμέ ο Στεφανής. Ποιος Στεφανής. Αντζούλη, ξέρεις πολλά κανά για ποιος Στεφανής την τυχάνε. Τίποτε, ένιν μπορούμε. Θα αρκούμε πως η ποινή του στράτου εγκομμένη.